στο επίκεντρο των συζητήσεων του Δεύτερου Διεθνού Συνεδρίου που διοργανώνει το Ινστιτούτο Κύπρου θα βρεθεί η κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Μια μεγάλη μερίδα εμπειρογνωμόνων θα παρουσιάσουν μια γκάμα θεμάτων που αφορούν τα αίτια και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την εφαρμογή ενός στρατηγικού πλάνου πράσινης πολιτικής. Παρόν στη διάσκεψη τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα ήταν και ο Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή μας θα είναι ιδιαίτερα έντονες. Γι' αυτό και έχει χαρακτηρίσει την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ως θερμό σημείο. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Οκτωβρίου στο Aphrodite Hills, στην Πάφο. Την έναρξη μιας νέας συνεργασίας με την Μποφέν ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και η Επίτροπος Περιβάλλοντος. Σε ένα κομβικό σημείο για την ανάπτυξη μεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσιάζει το σχέδιο δράσης Get Involved with Environment. Το περιβάλλον μας αφορά όλους, αφού η πολυπλοκότητα της παρουσίας μας σε ένα ήδη πολυσύνθετο περιβάλλον εμπεριέχει όλα εκείνα που επηρεάζουν τη ζωή μας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των φοιτητών αναφορικά με τα θέματα περιβάλλοντος. Αντιλαμβανόμενοι την αδύρυτη ανάγκη για μια νέα περιβαλλοντική κουλτούρα, θέτουμε ως προτεραιότητά μας τη διεξαγωγή δράσεων και εκδηλώσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντήληψης προμηνύει την ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων.